Γεια σας φίλοι. Πολλοί ενδιαφέρονται για το πώς δουλεύουν οι σκατζόχοιροι συλλογής χαμάδας, ειδικά φέτος που είναι κακή χρονιά από άποψη παραγωγής. Γι' αυτό αγόρασα ένα μικρό σκατζόχοιρο και τον δοκίμασα για εσάς. Και θα σας πω τη γνώμη μου. Σκατζόχοιρος, για όσους δεν ξέρουν, είναι αυτό εδώ το μηχάνημα που έχει ρόδες με καρφιά για να καρφώνει τις ελιές και γυρνώντας να τις αναποθέτει μέσα στον κάδο που έχει μπροστά. Για τις ανομαλίες του εδάφους ή εμπόδια από πέτρες, κάθε ρόδα είναι ανεξάρτητη για να ανασηκώνεται και έτσι να υπάρχει καλή πρόσφυση στο έδαφος. Το δικό μου είναι με 4 ρόδες και είναι στενό, αλλά υπάρχουν και πιο φαρδιά με 8 ρόδες, τα οποία είναι κατάλληλα για επίπεδα καθαρά κτήματα. Ενώ δίπλα η πεθερά μου μάζευε με τα χέρια μόνο τις πιο καλές ελιές, εγώ σε λίγα λεπτά γέμισα το τσουβάλι καρπό, καθώς όπως βλέπετε μαζεύει τα πάντα εύκολα. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν. Μαζεύει γρήγορα πολύ καρπό. Ανάλογα με το είδος του εδάφους, ποικίλει η καθαρότητα των ελιών που μαζεύει. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πόσα φύλλα και χόρτα μαζεύει όταν το χωράφι είναι σε αυτή την κατάσταση. Αναγκάζομαι να τα καθαρίζω πριν τα ρίξω στο τσουβάλι. Ενώ εδώ είναι πιο καθαρές οι ελιές γιατί δεν έχει πολλά χόρτα ή φύλλα. Όταν στο έδαφος έχει σημεία με σκέτο χώμα, κολλάει και λερώνει τις ελιές με τελικό αποτέλεσμα να έχουν πολλά χώματα και χόρτα. Όταν πήγα σπίτι, επειδή ντρεπόμουν να πάω έτσι βρώμικες τις ελιές στο ελαιοτριβείο, κάθισα να αφαιρέσω τα χόρτα και να τις πλύνω. Το σωστό όμως είναι να περάσουν από διαλογία και όχι πλύσιμο. Γιατί γίνεται ζύμωση και χαλάνε. Και αν δεν τις πάρει άμεσα το ελαιοτριβείο, θα ανεβάσουν πολλά οξέα. Με τα χέρια οι ελιές που μαζεύτηκαν είναι πιο καλές και πιο καθαρές. Έτσι αποφάσισα να πάω ξεχωριστά τα δύο φορτία για άλασμα. Αποτέλεσμα, οι μαζεμένες με τον σκατζόχοιρο ελιές δεν πέρασαν αμέσως από ελαιοτριβείο και έμειναν 3 μέρες έξω. Γι' αυτό η οξύτητά τους πήγε 2,8 βαθμούς. Ό,τι πρέπει για τα καντήλια των προγόνων δηλαδή και τίποτα άλλο. Οι άλλες που μαζεύτηκαν με τα χέρια πέρασαν αμέσως και είχαν οξύτητα 1,6 βαθμό. Η τελική γνώμη μου λοιπόν είναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άνετα. Όμως πριν πάτε για άλασμα, να τις περάσετε από κόσκινο για καθάρισμα από χώμα και φύλλα και να εξασφαλίσετε ότι θα περάσουν αμέσως. Ελπίζω να έλυσα κάποιες απορίες σας. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα τα σχόλιά σας γιατί με βοηθάνε πολύ. Γεια σας.